Καλημέρα σε όλους και στους παρόντες και τους διαδικτυακά παρόντες. Ευχαριστούμε για την διάθεση του χρόνου σε αυτό το σημερινό εκπαιδευτικό, σε σημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα. Νομίζω ότι μία από τις σύγχρονες αιτμές της απεικόνησης γενικά αποτελεί η διαφυκόνηση με το SPECT-CD. Και αυτό είναι και το αντικείμενο του σημερινού μαθήματος. Έχουμε μια πολύ μικρή τροποποίηση του προγράμματος για κάποιους λόγους προσωπικούς των ομιλητών. Θα σας ενημερώσει ο συγκρότερος ο καθηγητής τεχνολογίας, ο κ. Πασόλου. Ευχαριστώ. Να καλωσορίσω τους συναδέλφους που παρακολουθούν διαδικτυακά, τους συναδέλφους που βρίσκονται παρόντες και πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που είναι που θα κάνουν τη σημερινή εκδήλωση και αναφέρομαι στον κύριο Ρούγκα που θα κάνει την ομιλία, στη Γιάννη Τσιμπαβλίδου που έχουμε την τιμή να την έχουμε μαζί μας και θα κάνει τα σχόλια, και ασφαλώς στον συμπεριφερό μου και φίλο τον κύριο Ιακώβου. Η ακτινολογία και η πυρηνική αιτική είναι ειδικότητες που είναι αδέλφια. Αυτό εμείς το έχουμε και μότο στην οικογένειά μας, γιατί κάποιοι γνωρίζουν ότι ο αδερφός μου είναι πυρηνικό γερό. Αλλά σχέδος αυτού είναι όντως αδέλφια. Και είναι μια άποψη που τη συνεργίζονται οι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς όχι όλες. Πάντως σίγουρα η καλοπροαίρετη. Και το μήνυμα πίσω από αυτό είναι ότι αλληλοβοηθούμενοι και αλληλοσυμπληρωνόμενοι είμαστε ισχυροί. Αν δεν το κάνουμε, τότε υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι που επιθυμούν τα φοβερά εργαλεία που μας προσδίδει η τεχνολογία και θα τα ήθελαν να τα εγκολυπώσουν στο δικό του χώρο, αφήνοντα σε εμά πρακτικά χωρί αντικείμενο. Επομένως, πιστεύω ότι είμαστε ειδικότητες που μας αδέλφια και πρέπει αυτό να το δείχνουμε και στην καθημερινότητά μας, στις πράξεις μας, στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε. Και σε αυτή τη λογική ακριβώς χρειάζεται στα σημεία που συναντιόμαστε, έχουν σχεδόν όλα. Το σημερινό είναι ένα παράδειγμα, το PET-CT. Ο ένας να έχει τις βασικές γνώσεις, τις βασικές γνώσεις που χρειάζονται προκειμένου να καταλάβει τη δουλειά του άλλου. Επομένως και οι πυρηνικοί γιατροί πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις της εξωτερικής τομογραφίας και οι ακτινολόγοι πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις της πυρηνικής ιατρικής. Και αυτός είναι και ο λόγος, αυτό το βασικό επίπεδο της σημερινής συνάντησης. Και ποτέ πήρε αυτό το αλληλεπιπληρούμενοι είμαστε, αντί και δύο μηνύτες αγμένα. Διότι για λόγους έξω από τη θέλησή της, η κ. Κωνσταντίνου δεν είναι παρούσα. Και επομένως θα έχουμε έναν ομιλητή και αυτό δείχνει πόσο ο ίδιος βέβαια προφανώς έχει εμπορικώσει αυτή την άποψη, αλλά και πόσο συγγενείς είμαστε, έτσι ώστε ακόμη και σε ένα κόλλημα της τελευταίας στιγμής να μπορεί ο ένας να αντικαταστήσει τον άλλον, κάτι που στο μέλλον εύχομαι να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Κύριε Ρούγκα, λοιπόν, θα αναφερθείτε στα βασικά εικονιστικά επίπεδα του PET-CT και τα pitfalls του PET-CT στη λογική των βασικών πραγμάτων που πρέπει να γνωρίζει ο οκτινολόγος, γιατί στον χρόνο που θα έχετε, όσο καλός ομιλητής και αν είσαστε, που ξέρω ότι είσαστε, δεν πρόκειται να μας μάθετε όλο το αντικείμενο της ειδικότητάς σας, άλλωστε δεν είναι και ο στόχος. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω και εγώ σε αυτή την εκπαιδευτική εκπαιδευτική διαδικασία που έχει δεσπιστεί από το Πανεπιστημιακό Τμήμα της Κλινικής Ακτινολογίας του ΑΠΟΦΗ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσα σε εξαιρετικά αγαπητούς συναδέλφους και από το χώρο της κλινικής ακτινολογίας αλλά και την ακτινολογία. Συμφωνώ με τον κύριο καθηγητή στα όσα είπε. Πραγματικά, εμείς νιώθουμε ότι πάμε χέρι-χέρι προς αυτή τη διαδρομή, προς την εξέλιξη της απεικόνησης. Συμφωνώ ότι και τα δύο πλευρές θα πρέπει να έχουμε τις βασικές γνώσεις της κάθε ειδικότητας ξεχωριστά. Και προσθέτω στον όλο αυτό και η σημερινή ομιλία έχει να βεβαιώσει αυτό. Και τότε θα με την δέσμευση με την Κωνσταντίνου όλες τις μέρες πώς να διαμορφώσουμε αυτή την ομιλία, πώς να δέσουμε. Και πραγματικά λέμε ότι αυτά τα πράγματα συναντιούνται, αυτά τα πράγματα παντρεύονται μεταξύ τους. Δεν ξέρουμε πραγματικά πώς να το διαχωρίσουμε σε δύο ομιλίες. Δυστυχώς για άλλους λόγους του κοινωνικού, θα αναγκαστήκαμε τελικά να το συμπεριλάβουμε και να κάνουμε μια έτσι γενικότερη ομιλία. Με τον κύριο Χατζηδάκη το καλοκαίρι είχαμε έτσι συζητήσει για το ποια θα είναι η μορφή αυτής της ομιλίας και έτσι αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτήν τις γενικές αρχές της PET-CT απεικόνησης, τα ανεχόμενα τεχνικά σφάλματα που προκύπτουν κατά την απεικόνηση ή τα διάφορα διαγνωστικά διλήμματα
που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και φυσικά ποιες είναι οι προτινόμενες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα και σε αυτά τα διλήμματα. Έτσι λοιπόν, θα κάνουμε μια αρχική εισαγωγή στην PET-CT απεικόνηση, στις βασικές αρχές της. Θα μιλήσουμε για τη διαδικασία της εξασθένησης, της διδρόμησης της εξασθένησης μέσω της ατομικής τομογραφίας. Θα ακολουθήσει μια παρουσίαση για το πώς γίνεται αυτή η απεικόνηση, ποια είναι τα πρωτόκολλα που ακολουθούμε. Και φυσικά θα παρουσιάσουμε και τα ό,τι τεχνικά σφάλματα ή διαγνωστικά διλήμματα προκύπτουν από την PET-CT απεικόνηση. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι η PET-CT είναι μια υβριδική απεικόνηση, συνδυάζει τόσο τις λειτουργικές όσο και τις μορφολογικές πληροφορίες σε μία μόνο εξέταση, σε μία μόνο σάρωση του εξεταζόμενου. Προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στην διάγνωση, κυρίως στην ομολογία, αλλά έχει και αρκετές προκλήσεις διαγνωστικές κυρίως. Αυτό που βλέπετε στην εικόνα μας είναι ένα σύστημα σύγχρονο της PET-CT. Βλέπουμε το πάνω σχεδιάγραμμα, το πώς διαμορφώνεται αυτό το σύστημα. Έχουμε το κρεβάτι του εξεταζόμενου και φυσικά το γκάντρι του συστήματος που εμπεριέχει εντός αυτού. Είναι τοποθετημένος ο αξιωματικός τομογράφος αρχικά, στην αριστερά όπως βλέπετε. Και δεξιά είναι η δαχτύλη της PET, που μπορεί να είναι 2, 3, 4, 5, 6, ανάλογα με το πόσα λεφτά κάποιος έχει να διαθέσει για να πάρει ένα σύγχρονο σύστημα. Τα ισότοπα που χρησιμοποιούμε στην PET-CT απεικόνηση είναι βραχίδια ισότοπα, έχουν μικρόχρονη μίσια ζωής, αλλά προσφέρουν όμως ικανά φωτόνια που μπορούν να απεικονίσουν τον ασθενή μας και φυσικά να διατηρήσουμε σε πολύ χαμηλά επίπεδα την εθνική επιβάρυνση, που είναι κάτι που ποτέ δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Επίσης, τα περιοδικά κράτη αυτών των ισοτόπων μπορούν να συνδυαστούν και με βιολογικά μόρια και χαρακτηριστικές ουσίες δίχως να επηρεάζουν την δραστικότητά τους και να έχουν τη χρησιμότητά τους. Αυτή είναι η θεμελιώδης αρχή της ποζιδρομικής απεικόνησης. Τι έχουμε εδώ, έχουμε ένα ποζιδρόμιο που κινείται σε μια πολύ μικρή απόσταση, περίπου μισού χιλιοστού. Εκεί λοιπόν θα έρθει σε επαφή με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο. Στο σημείο εκείνο θα πραγματοποιηθεί το φαινόμενο της εξαήλωσης των δύο σωματιδίων και θα γεννηθούν δύο φωτόνια, 511 kV ενέργειας έκαστο, το οποίο τα δύο θα κατευθούν εκ διαμέτρου αντίθετα και τα οποία προπίπτουν σε αυτόν εδώ το κρύσταλλο, ο οποίος είναι ταξινομημένος υπό αυτή τη φιλοσοφία τους δαχτυλίους που είδαμε πριν στο σχεδιάγραμμα του PET-CT μηχανήματος. Έχει λοιπόν μέσα από διάφορες διαδικασίες, να μην παραμένουμε τόσο τεχνικά, θα δημιουργηθεί η πρωτόγονη εικόνα της PET απεικόνησης, είναι αυτή εδώ αριστερά. Και αυτό που βλέπετε εδώ είναι μια εικόνα η οποία επιδέχεται και έχει ανάγκη διόρθωσης εξασθένησης, γιατί έχει δημιουργηθεί από φωτόνια τα οποία φυσικά κατά την πορεία τους και μέσα από την διαδικασία του να προχωράσουν τα όποια αγκώδια έχουν τον δρόμο τους, έχουν εξασθενήσει ανάλογα με το πού προέρχονται, από ποιο σημείο του σώματος προέρχονται. Έτσι, βλέπετε χαρακτηριστικά ότι όργανα και δομές με χαμηλές πυκνότητες σε αυτή την πρωτόγονη εικόνα του PET απεικονίζονται με εντονότερη πρόληψη, γιατί έχουν λιγότερα εμπόδια να προχωράσουν. Και αντίθετα, με τις πιο πυκνές δομές και όργανα, τα οποία απεικονίζονται σχεδόν φωτοπενικά ή με ασθενέστερη πρόληψη. Εδώ λοιπόν θα χρειαστούμε την διόρθωση εξασθένησης. Αυτό παλαιότερα γίνονταν με μια εξωτερική πηγή, η οποία σάρουνε τον ασθενή ξανά από την αρχή και δημιουργούσε την διόρθωση της εξασθένησης. Τώρα όμως λοιπόν, επειδή τα σύγχρονα μηχανήματα εμπεριέχουν την αξιωματική τομογραφία εδώ στο γκάντρι, χρησιμοποιούμε λοιπόν την αξιωματική τομογραφία για να μας διορθώσει αυτή την όποια εξασθένηση έχουμε στην εικόνα μας. Και βλέπετε εδώ μετά λοιπόν τη διορθωμένη μας εικόνα πώς διαφοροποιούνται οι δομές. Βλέπετε πλέον οι πνεύμονες που είναι όργανα χαμηλής πυκνότητας απεικονίζονται με ασθενέστερη πρόληψη από άλλες δομές όπως τα οστά που έχουν εντονότερη πρόληψη ή το ΥΠΑ. Αυτή η εικόνα θα υποστεί την αναστήσταση μέσω κάποιων μαθηματικών μοντέλων και κάποιων φίλτρων που έχουν ενσωματωμένα τα συστήματα της απεικόνησης και θα έχουμε αυτό το τελικό προϊόν. Το απεικονιστικό προϊόν που βλέπετε στην δεξιά εικόνα. Άρα λοιπόν σχηματικά ένα πρωτόκολλο της PET-CT απεικόνησης
Διαγράφεται κάπως έτσι. Ξεκινάμε με τη σάρωση του ατομικού τομογράφου. Αφού ολοκληρωθεί αυτό ολοκληρωματικά ή από τη βάση του κρανίου μέχρι τη μεσότητα του μυρών, που είναι μια κλασική PET απεικόνηση, θα ακολουθήσει η σάρωση από την PET κάμερα. Και αφού ολοκληρωθεί η σάρωση από την PET, τότε η ατομική τομογραφία θα αναλάβει τον ρόλο της εξασθένησης, τη διόρθωση της εξασθένησης. Και με τη βοήθεια και της PET και των αλγορίθμων θα προκύψει τελικά αυτή η τελική απεικόνηση, η τελική εικόνα που είναι το τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας. Βλέπουμε την αξιωματική τομογραφία αριστερά, στη μέση την PET εικόνα και στην δεξιά εικόνα έχουμε την fused εικόνα που είναι από τη σύνδεση των δύο απεικονίσεων. Με βάση λοιπόν αυτό το μαθηματικό μοντέλο και την μαθηματική πύλη, να πούμε κάποια πράγματα το πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία της διόρθωσης της εξασθένησης με την βοήθεια της εξωτερικής τομογραφίας. Υπάρχουν δύο ενδεχομένως διαφορετικά υλικά που έχουν τον ίδιο συντελεστή εξασθένησης για τα 500 αντιρακτήβ, τα οποία όμως θα παράγουν διαφορετικές χάουστιγκ μονάδες κατά τη διαδικασία της παραγωγής της εικόνας της εξωτερικής. Αυτά τα υπερδιορθωμένα ενδεχομένως σημεία από την εικόνα της CT απεικόνησης θα μεταφερθούν ακριβώς στο ίδιο σημείο και στην απεικόνηση της PET. Αυτές τις υπερδιορθώσεις συνήθως τις συναντάμε όταν έχουμε παρουσία υπέρυθμων σχεδιαγραφικών, μεταλλικών υποθεμάτων ή μεταλλικών επιτέλων στα πόδια. Και γενικά, παρόλο που η διαδικασία της διόρθωσης της εξασθένησης με την βοήθεια της ατομικής τομογραφίας προάγει την ποιότητα της εικόνας στην PET-CT απεικόνηση, ωστόσο γεννάει κάποια τέτοια προβλήματα τεχνικής φύσης, τα οποία όμως θα δούμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε. Τρία είναι τα βασικά πρωτόκολλα χρήσης της ατομικής τομογραφίας στην PET-CT απεικόνηση. Το πρώτο και το συνηθέστερο, αυτό που κατά περίπου απόλυτο βαθμό χρησιμοποιούμε στην καθημερινή πρακτική, είναι η χρήση της low dose αξιωματικής τομογραφίας, κυρίως για την διαδικασία που περάσαμε πριν, την διόρθωση της εξαφθένησης, αλλά και του ανατομικού εντοπισμού. Το δεύτερο πρωτόκολλο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι εξ αρχής να κάνουμε χρήση της full dose διαγνωστικής αξιωματικής τομογραφίας με την χρήση ενδοφυλέδιου ή υπερόσθηση αστικού. Και το τρίτο είναι το διπλό πρωτόκολλο που μπορούμε να κάνουμε αρχικά την low-dose αξιωματική τομογραφία και για που ολοκληρωθεί η πέση της άρρωση να ακολουθήσει μια full-dose διαγνωστική αξιωματική τομογραφία με τα σχετικά μας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε και ξεπερνάμε το σκόπελο των όποιων τεχνικών σφαλμάτων από τα υπέρυθμινα σχετικά, δηλαδή το διπλό πρωτόκολλο. Ωστόσο, όμως, έχουμε σημαντικά μεγαλύτερη επιβάρυνση εκτενική για τον ασθενή μας. Και φυσικά έχουμε και μεγαλύτερο χρόνο. Και φυσικά στην Ελλάδα, επειδή ένας ασθενής που θα προσέλθει για να κάνει μια εξέταση PET, συνήθως έχει ήδη υποβληθεί σε μια καλή διαγνωστική ακτινική τομογραφία, οπότε το θεωρούμε και περιττό να γίνει εκείνη τη στιγμή μια επανάληψη. Πώς προκύπτουν λοιπόν αυτές οι υπερδιορθωμένες εικόνες, είπαμε από τα υπέρυθμινα σχετικά. Βλέπετε στην PET απεικόνηση μια παθολογική αιστεία αυξημένη θόρυψη του διαφραγμάτου. Είναι όμως αυτό ένα πραγματικό γεγονός, είναι ένα πραγματικό έβριμα. Τι συμβαίνει? Βλέπουμε στην αξιωματική μια υπερδιορθωμένη εδώ αιστεία στην πορεία της αγκιακής δομής στην οποία εισέχεται το υπέρυθμινο σχετικό. Αντίστοιχα, όπως είπαμε, ακριβώς στο ίδιο σημείο θα μεταφερθεί και στην PET απεικόνηση, ακριβώς στα ίδια σημεία θα έχουμε την εντονότερη πόληψη στην εικόνα μας, αλλά πηγαίνοντας και ανατρέχοντας πίσω στη μη διορθωμένη από την αξιωματική τομογραφία εικόνα, θα δείτε ότι αυτή η αυξημένη η αιστεία αυξημένης πόληψης στην μη διορθωμένη εικόνα απουσιάζει. Άρα εδώ μιλάμε για ένα artifact. Και φυσικά, στην προηγούμενη περίπτωση, ναι, μεν ήταν μια περιοχή που δεν είχε τόσο κλινικό ενδιαφέρον, όμως υπάρχουν και περιπτώσεις που αυτά τα artifact εντοπίζονται σε σημεία που πραγματικά έχουν κλινικό ενδιαφέρον και είναι κρίσιμο να μπορούμε να τα διαχωρίσουμε. Όπως παραδείγματος χάρη, εδώ βλέπετε μια παθολογική αιστεία στο μεσοθωράκιο, στο πρόσωπο μεσοθωράκιο, δίπλα σε αγκιακές δομές, που μπορεί εύκολα να μιμηθεί έναν παθολογικά διωγγωμένο υπερμεταβολικό έντονα λιμφαδένα. Και ξέρουμε πόσο σημαντική είναι η διάγνωση της λεφανοπάθειας του μεσοθωρακίου σε περιπτώσεις που κατοικούν το πνεύμα και πόσο μπορεί αυτό να μεταβάλει τη σταδιοποίηση της νόσου. Άρα, εδώ θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και να διερευνήσουμε την εικόνα της μη διορθωμένης PET για να δούμε ότι αυτή η αιστεία θα απουσιάζει από τη μη διορθωμένη εικόνα της PET.
Και φυσικά εδώ επίσης μιλάμε για ένα άρθρο από τον αρχαιογραφικό. Επίσης, μια δεύτερη περίπτωση με έναν κακίνο πουλάγια. Βλέπετε ότι εδώ στην υπερκλήδια χώρα έχουμε μια παθολογική πόλευση του τεχνοκοριτζή. Είναι ένα αριθμό που θα δούμε και ενδεχομένω υπερκλήδιο. Είναι ένα artifact. Βλέπετε ότι στην υπέρταση κόμιση δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε ακριβώ. Πάμε λοιπόν στην μη διαφερμένη πάλι PET εικόνα. Βλέπουμε ότι αυτή η παθολογική πόλευση στην υπερκλήδια χώρα αριστερά απουσιάζει. Οπότε μιλάμε πάλι για ένα artifact. Δεν έχουμε ένα παθολογικό λεμφαδένα. Έχουμε μόνο την πρωτοπαθή αιστεία στο Λάγκα. Πώς μπορούμε λοιπόν όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε? Συνήθως αυτά τα άτυπα μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αν ανατρέψουμε στην μη διορθωμένη εικόνα. Αν στο πρωτόκολλο μας βάλουμε την low dose αρθρωμική χωρίς ενδοπλευρισκευτικά ή αν προτιμήσουμε το πρωτόκολλο με τη διπλή αρθρωμική. Και φυσικά τα τρίτονα μηχανήματα υπάρχουν και σοφτουεριστικές λύσεις που βοηθάνε με ειδικούς αλγόριθμους να έχουμε την διόρθωση της εξασθένησης μέσω της CT χωρίς την δημιουργία αυτών των τεχνικών σφαλμάτων και προβλημάτων. Αντιστοίχως, παρόμοια σφάλματα απειγνωστικά προκαλούν και τα περώστερα σχεστικά, επίσης υπέρυπνα υλικά και αυτά. Και όταν έχουμε διάχυτα, έτσι αξίπαν πολύ ψηκά τα μήκους εταιρικού σωλήνα, ενδεχομένως δεν προκαλούν κλινικές δυσκολίες, διαγνωστικές δυσκολίες, αλλά όταν αυτά λαμβάνουν εστιακό χαρακτήρα, ενδεχομένως μπορεί να μηνυθούν εστιακές προκλήψεις στο έντερο, πάει ανατρέχοντας στην μη διορθωμένη εικόνα της PET, θα δούμε ότι αυτές οι εστίες απουσιάζουν. Αντίστοιχα με την παρουσία μεταλλικών υλικών, είτε επιτευγμάτων στις οντιστοιχίες, είτε και προθέσεις αποπρακτικών, πάλι δημιούνται αυτά τα artifact στην εικόνα μας. Ανατρέχοντας την πιο στην εικόνα, θα δούμε ότι όμως αυτά συμπίπτουν με τα υλικά αυτά. Η παθολογική πρόληψη συμπίπτουν με την παρουσία των μεταλλικών αυτών υλικών. Βλέπετε εδώ ένα host χορήγησης χημειοθεραπείας. Εδώ βλέπετε τις προθέσεις της αποπρακτικής στην αριστερή κατεξιωμάτωση που προκαλεί αυτά τα artifact. Μπορούμε λοιπόν αυτό να το διακρίνουμε αν ανατρέψουμε στην πιο εικόνα και φυσικά στην μη διορθωμένη απεικόνηση. Αυτό που ενδεχομένως έχει κλινική σημασία και μπορεί να μας απερδέψει αρκετά είναι η παρουσία εκατοπιστωμένων εμφαδένων. Ειδικά στο μεσοθωράκιο που είπαμε και πριν, όσο σημαντική κλινική σημασία έχει η σωστή σταδιοποίηση της νόσου στον καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπουμε εδώ μια παθολογική πρόληψη στο μεσοδωράκιο, αντιστοίχως με έναν υπέρπιθμο επαλαισθωμένο υποτροπηδικό λεμφαδένα ή παραστοφαγικό αριστερά, θα λέγαμε. Βλέπετε πως η fused εικόνα πάλι προβάλλει μια παθολογική πρόληψη και η κλασική διορθωμένη εικόνα της PET. Ωστόσο, βλέπουμε στην μη διορθωμένη εικόνα την απουσία της παθολογικής αυτής πρόληψης. Σίγουρα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι, να ανατρέχουμε και να δίνουμε μια πολύ προσεκτική ματιά στην αξιομορφή τομογραφία και φυσικά να ανατρέχουμε και στην μη διορθωμένη μας εικόνα. Γιατί φανταστείτε ότι αυτή η βλάβη στον πλειοκατολογό μπορεί να χαρακτηριστεί σαν στάδιο 3β, αν αυτό ο λεμφαδένας χαρακτηριστεί ως παθολογικός λεμφαδένας. Οπότε μιλάμε για ένα ανεχείρητο καρκίνο σε έναν άνθρωπο που μπορεί να χειριστεί και να έχει πολύ καλύτερη πρόγνωση. Τα κινητικά άρθρα που δημιουργούνται από την αναπνευστική κίνηση επίσης είναι ένα διαγνωστικό πρόβλημα, είναι κάτι που μπορεί να μας μπερδέψει και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια της κίνησης μεταξύ των δύο τεχνικών μεσολαβούν κάποια λεπτά. Φανταστείτε ότι ο αρθρωμικός τομογράφος για να σαρώσει το πνεύμα θέλει κάποια δευτερόλεπτα, ενώ η πετρεπικόνηση μπορεί για όλη τον χώρο να διαρκέσει περίπου 6 έως 7 λεπτά ακόμα αυτή η αφικόνηση, αυτή η εξάρρωση. Φανταστείτε λοιπόν πόσες αναπνευστικές κινήσεις μπορεί να έχουμε και ειδικά όταν έχουμε έτσι και εργόδη έντονα πνοή, αυτή η κίνηση είναι εντονότερη, άρα και τα άρθρα θα είναι μεγαλύτερα. Τι έχουμε λοιπόν εδώ, έχουμε την υπερβολή του υπερμεταβολικού υπατικού παρεχήματος, που είναι ενδεχομένως και φυσιολογικό να είναι έτσι. Στην δεξιά πνευμονική βάση, στα δεξιά και τότε πνευμονικά πεδία στην οποία. Αυτό τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει στην διάγνωσή μας. Το πρώτο που μπορεί να μας δυσκολεύσει είναι ότι οι υπατικές παθολογικές αιστείες στον χρόνο του υπατοσύ
υποκάψια στο νότο τμήμα του. Στο νότο τμήμα του μπορεί να προβάλλουν στο παρέχημα του δεξιού καταλογού, τη δεξιά κοινωνική βάση ενδεχομένω. Αυτό μπορούμε να το διαχωρίσουμε, μπορούμε να δούμε και την μη διαγραμμένη εικόνα και να δούμε σε αυτή την αξιολογική ότι αφορά παθολογικές αιστείες του ύπατος. Ωστόσο όμως, αυτό που θα μας δυσκολεύσει πολύ περισσότερο είναι όταν θέλουμε να εκτιμήσουμε γνωστές μικρές αλλοιώσεις στην δεξιά πνευμονική βάση και θέλουμε να εκτιμήσουμε τη μεταβολική δραστηριότητα, όταν εκεί υποβάλλει το υπατικό πανέχημα που έχει ήδη μια μεταβολική δραστηριότητα συγκεκριμένη, η αιτία υποκρύπτει ή αλλοιώνει την μεταβολική δραστηριότητα της υποδιερεύνησης βλάβης στον νεύμονα. Και ενδεχομένως να την υποεκτιμήσουμε κι εμείς κατά τη διάγνωσή μας. Εξαγγείως του δεσμάτου την χορήγηση προκαλεί αυτή την παθολογική πρόληψη, την αυξημένη πρόληψη κατά μήκος του βραχίωνα. Και φυσικά όταν μιλάμε για περιοχές κλινικού ενδιαφέροντος μπορεί να υποκύψουν και κάποιους παθολογικούς λεμφαδένες. Πρέπει να έχουμε πάντα την οπτική και πάντα να αναλαμβάνουμε υπόψη μας την πρώτη αρχική λήψη, να δούμε αν η χορήγηση γίνει σωστά, ώστε να μην έχουμε το τελικό προϊόν μόνο να αναλύσουμε. Η σωματοδομή και το σωματικό βάρος παίζει σημαντικό ρόλο στην ποιότητα της απεικόνησής μας. Όσο αυξάνεται το βάρος και η σωματοδομή μεγαλώνει, τόσο ελαττώνεται και η ποιότητα της απεικόνησής μας. Και φυσικά η τοποθέτηση του ασθενή μας στο κρεβάτι. Βλέπουμε η κλασική τοποθέτηση της παιδί είναι με τα χέρια πάνω. Όταν έχουμε όμως παιδεία ενδιαφέροντος στην κεφαλή ή στον τράχυλο, τότε τα χέρια πρέπει να κατεβούν. Αυτό θα δημιουργήσει αυτά τα artifact στην απεικόνησή μας και θα πρέπει να τα λαμβάνουμε και αυτά υπόψη μας. Ένας τρόπος να μπορούμε να φύγουμε αυτά τα artifact είναι να κάνουμε αρχικά την απεικόνηση με τα χέρια πάνω και να κάνουμε αμέσως μετά μια επανειστική απεικόνηση με τα χέρια κάτω. Ας προχωρήσουμε λίγο τώρα να δούμε τα πίθος που μπορούν να δημιουργηθούν κατά την οικολογική απεικόνηση με την FCG. Τα ψευδοτυπικά ευρήματα μπορεί να έχουμε σε περιπτώσεις που έχουμε υπερκλικεμία ή όταν έχει χορηγηθεί η ινσουλίνη λίγο πριν την διαδικασία της εξέτασης, την ενεργοποίηση του θεού καρδιογονικού λίπους, σε πρόληψη από τους μυς, σε καλοίδη νεοπλάσματα όπως είναι τα ανεκδρώματα, όπως είναι ένα σβάνωμα, την ενεργοποίηση του αιμοποιητικού μυελού σε περιπτώσεις που έχουμε ανεμία ή χορήγηση αιμοποιητικών παραγόντων, σε καλοίδες βλάβες όπως τα ελληνικά κοπιώματα, η νόδης δυσπλασία, η νόδης παζέτη στα οστά, πλεγμονώδεις καταστάσεις όπως αφλίτιδες, κατάγματα, η σαρκοειδωση. Και ψευδώς αρνητικά ευρήματα μπορεί να έχουμε σε νεοπλάσματα του μαλακού ιστού, σε συνδυνιακά σαρκώματα, σε καλά διαφοροποιημένα λιποσαρκώματα, σε νευροδιπερμείς, καλά διαφοροποιημένους νευροδιπερμείς όγκους, κυρίως grade 1, στα νευροκλειδαρικά, στο νευροκλειδαρικό καρκίνωμα, στα μάτια λιπώματα, στα τίσσερα λιπώματα και στα καρκινοειδή, καθώς και σε κάποιες οστικές νεοπλασίες, όπως τα low-grade χονδροσαρκώματα, αλλά και κάποιες σχεδιαστικές οστικές μετατάξεις. Βλέπετε μια εικόνα η οποία έχει δημιουργηθεί από την αυξημένη επίπεδα γλυκόλυση από την ινσουλίνη. Η ινσουλίνη τι θα κάνει, θα οδηγήσει τη γλυκόλυση να εισέλθουμε στα κύτταρα. Το ίδιο θα συμβεί και με την προηγούμενη FTG που έχουμε προηγήσει πριν. Αυτή θα αναπτυχθεί είτε στον υπολογιστό είτε θα μπει στα αρνητικά κύτταρα. Οπότε θα έχουμε την απεικόνηση στην ουσία ενός μυογράμματος. Αυτό προκαλεί διαγνωστικά προβλήματα όταν υπάρχουν μικρές βλάβες που θέλουμε να διερευνήσουμε και είναι σε γυπνίαση με αυτές τις υπερμεταβολικές αιστείες στο αιμαδόν των μυών. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε άμεσα να μπορέσουμε να ρίξουμε την γλυκόζη. Ο ένας ασθενής που έχει προσθέσει δεθμό μας για εξέταση και έχει επίπεδα γλυκόζης πάνω από 200. Η χορήγηση ινσουλίνης θα προκαλέσει αυτό το πρόβλημα. Για μένα ο αυτότερος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο επαναπρογραμματισμός της εξέτασης με την κατάλληλη προετοιμασία. Ας περάσουμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο κομμάτι της ομιλίας που με θεώρησε αυτό να χωρίσω λίγο αυτό την εμφάνιση αυτών των πίθων και των άρτυπων ανατομικά.
Και χώρισα την ομιλία σε τρία σημεία, στην κεφαλή και τον τράχυλο, στον πλάκα και στην κοιλιά. Τα πιο συχνά διαγνωστικά πίθο που μπορούμε να έχουμε στην κεφαλή και τον τράχυλο, στην επικόμηση, στην κεφαλή και τον τράχυλο με την PET, είναι η ποικιλομορφία της ισογειακής πρόληψης της FTG στο λαφείο του Βαντάγερ, στις παροτίδες και τους υπογνάτους ερωγόνους αδένες, στους μύες του τραχύλου, αλλά και στην εμφάνιση του φερού θερμογενετικού λίπους. Αυξημένη FTG πρόληψη έχουμε και σε φλεγμονές, σε λοιμώξεις, σε προληπτήσεις, σε επεμβάσεις, σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία ή σε άσχημο θεραπεία, επίσης σε πάρεση του παλαιού μυρουργικού που έχει ως συνέπεια την πάρεση της λόγης φωνικής κορδής, καθώς και σε υπερμεταβολικούς όλους του θηριωδιαδένα. Πανιότερα, βλάβες μπορεί να τις χάσουν στην υπεσιτή λόγω της χαμηλής πρόληψης της FTG. Είναι χαμηλής μεταβολικής δραστηριότητας βλάβες ή βλάβες μικρού μεγέθους, είτε λόγω της χαμηλής ανάλυσης του συστήματος της επικόνησης που έχουμε στη διάθεσή μας. Συχνά artifacts που έχουμε στην επικόνηση της κεφαλής και του τραχύλου, κυρίως έχουν να κάνουν με την παρουσία, αυτό που αναφέραμε και στην προηγουμένως, την παρουσία των μεταλλικών εφητέσεων, του φόρτ ή την κίνηση της κεφαλής, τα δημιουργικές της επικόνησης. Στη φυσιολογική πρόληψη στον δαχτυλίο του Βαντάγερ βλέπουμε την συμμετρική, ανθωτερόπλευρη, χωρίς κάτι το εστιακό. Όταν όμως έχουμε εστίες ετερόπλευρες, έντονες εστιακές, τότε οπωσδήποτε θα χρειαστούμε τη βοήθεια της έτερης επικόνησης ή διεκδομασμένης της αξιονικής και φυσικά της κλινικής συνεκτίμησης, της ορειά που γράφουμε στους αποτελέσματά μας συνεκτίμησης και ενδεχομένως πολλές φορές και την βιοψία μέσω της κλινικόπησης. Φυσιολογική, μαχαιροτερόπλευρη πρόληψη, ομοιογενής στις παροτίδες, στους υπογνάτους ελαιογόνους αδένες, βλέπετε εδώ. Όμως, εκτιακές ετερόπλευρες προλήψεις, όπως είναι σε αυτή την παροτίδα, μπορεί να αφορά μια καλοήθεια ή μια κακοήθεια, όπως έναν ογκοβόρτιν ή έναν ενοπλιόμορφο αδένωμα της παροτίδας ή έναν παροτιδικό όπως το παθές λέμφωμα ή έναν ενδοπαροτιδικό μεταστατικό λεμφαδένα από κάποια άλλη κακοήθεια, συνήθως γίνεται από τα μελανόματα της περιπτώσης. Ο έτος του κομιτικού έλεγχου, η σχέση με τον έτερο διαγνωστικό έλεγχο, είτε με τον αξιωματικό είτε με τον μαγνήτη, μπορεί να μας βοηθήσει στο να διακρίνουμε αυτά τα παθολογικά ευρήματα. Και φυσικά πάλι δεν βγάζουμε από την κουβέντα μας την κλινική συνεκτίμηση και ενδεχομένως και την διευσύνη. Η παρουσία του θερού καρμογεννητικού γλύκου στην απεικόνηση της κεφαλής τραχύλου συνήθως έχουμε παρασυμβολικά τον αρχένα και στις υπερκίνδυες χώρες. Αυτό γενικότερα δεν παρουσιάζει, δεν είναι πρόβλημα διαγνωστικό για μας, αλλά σε περιπτώσεις τόνο που έχουμε εκτιμήσει με ένα λέμφωμα μετά από μια θεραπεία και έχουμε κάποιες συνήθειες υποϋπόμενες βλάβες, αναπαδένες, που γυτιμιάζουν αυτές τις θεματοβολικές αιτίες, μα δυσκολεύει πάρα πολύ στο να εκτιμήσουμε μεταβολικά αυτή την υπηρετικό μηνυμότητα, ώστε να κάνουμε και χρήση της κλιματοδομής, να αξιολογήσουμε λοιπόν το θερμιστικό αποτέλεσμα του λεωφόματος. Συνήθως επαναλαμβάνουμε την μελέτη σε αυτές τις περιπτώσεις, για να έχουμε ένα αξιόπιστο διαγνωστικό αποτέλεσμα. Φλεγμονές και λοιμώξεις στις περιοχές ενδιαφέροντος μπορεί να μιμηθούν παθολογικά ευρήματα, όπως το έχουμε ένα αντιδραστικό λιμφαδένα, έχουμε έναν υπογνάθιο σε λογόνα δένα που είναι έντονο θερματοβολικό, πολύ πάνω από αυτό το cut-off, το λεγόμενο cut-off του SUV που το ορίζουμε στο 3 για να θεωρήσουμε μια ευθεία υποδηλακοήθεια. Βλέπετε τον υπερμεταβολικό σχελογόνο του υπογνάθιου αδένα με την συνοδό ρήπανση του υποδέλου λίπος στα υπερκείμενα μαλακά μόρια. Εδώ μιλάμε για μια πλεγμονή, μια σχελαδανίδιδα που έχει προκληθεί από μια απόκριση του φορτικού πόρου αδένα από ένα λίπο. Επίσης, φλεγμονούς καταστάσεις μετά από χήμιο ή άκρινο βολία ή άκρινο θεραπεία, συγγνώμη, μπορούν να μιμηθούν παθολογικές αιστείες
κατά την follow-up εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Η FGPCT γενικότερα έχει μια πολύ υψηλή ευαισθησία, πάνω από 90, για, και πολύ υψηλή προγνωστική αρνητική αξία για τις περιπτώσεις της εκτίμησης της υποτροπής μετά από άχνη χημιοάχνοθεραπεία. Η χήμιο και η άχνοθεραπεία προκαλούν φλεγμονή σε αυτά τα σημεία. Προκαλούν επίσης ήδημα, υπερημία και όλο αυτό στην απεικόνισή μας φαίνεται ως έντονη προμεταβολική αιστεία. Ο έτρος επιγνωστικός έλεγχος μπορεί να μας βοηθήσει στο να εκτιμήσουμε σωστά αυτές τις δομές, αλλά συνήθως πάλι, επαναλαμβάνω, ίσως χρειαστεί και η κλινική συνεκτίμηση. Εδώ έχουμε μια εστιακή πρόληψη στην μη εφοδοτική χορδή και αυτό είναι ένα αντιρροπιστικό έδειγμα λόγω της επάρρησης της έντρης τονικής χορδής από δίδυση του παλίδρομου ραντικού νεύρου. Είναι ένα συχνό έβριμα, απλήκοντα έβριμα στην πέτσιτη αντικόμιση, ένα συχνό πίθρο που πρέπει να δελεκτάνουμε. Ένα υπερμεταβολικό όζο στον θηροειδή αδένα έχει πιθανότητα να είναι κακοήθεια 36-63%. Γι' αυτό και μέτρια ή έντονη υπερμεταβολική όζη στον θηροειδή θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεκτιμούνται λοιπόν την υποδραστηριακό έλεγχο, κυρίω με USG και ακόμα και με FNA. Βλάβες που δεν είναι τόσο FG avid, δηλαδή δεν προσλαμβάνουν ενώνως στην 18 FG, μπορεί να διαφύγουν της διάγνωσής μας, κυρίως όσον αφορά το χέρι με καπικόμιση. Αυτό αφορούν κυρίως αδενοειδή και στιγμή καρκινώματα, εξωλεγχομενικά λεμφώματα ολιακής ζώνης, νεκροτικούς ζώμους ή νεκροτικούς λεμφαδένες. Καλά διαφοροποιημένα σαρκώματα, ακόμα και κάποια καρκινώματα του θηροειδή, κυρίως τα καλά διαφοροποιημένα. Και λόγω της χαμηλής πρόληψης FDG, αυτά μπορούν να μας διαφύγουν στη διάγνωσή μας. Επίσης, μπορούν να διαφύγουν μικρές παθολογικές αιστείες, όπως είναι ένας μικρός λεμφαδένας, δείτε εδώ, ένας τραχηλικός λεμφαδένας, που επειδή μοιάζει με αυτόν τον υπερμεταβολικό ομή, μπορεί να μας διαφύγει στην διάγνωσή μας. Βέβαια, έχετε η έτερη απεικόνηση να μας διευκολύνει και να μας βοηθήσει στην διάγνωσή μας. Βλέπετε εδώ την παθολογική αιστεία. Επίσης, βλάβες που εντοπίζονται στη βάση του κρανίου μπορεί να επικαλυφθούν από την προβολή του υπερμεταβολικού πάντα, σχεδόν πάντα, εγκεφαλικού παρενχήματος ή κάποιες φλεγμονικές καταστάσεις μπορεί να υποκύψονται μικρές βλάβες υπερμεταβολικές στην στοματική κοιλότητα. Πάμε στον φόρακα. Όπως είπαμε και προηγουμένως, τα κύρια άρθρα που προκαλούνται και στον φόρακα είναι από τη χρήση των ενδοφλέβιων υπέρθετων σχεστικών ή από τα αναπτυξικά άρθρα που προκαλούνται από την αναπτυξική κίνηση. Βλέπετε εδώ αυτές οι δύο βλάβες υπατικές, ό,τι προβάλλουν μέσα στον πνευμονικό παρέχημα σε αυτή την απεικόνηση. Αυτό συμβαίνει λόγω της κίνησης και αυτό είναι το λεγόμενο banana effect που έχουμε αυτή την φωτοτεχνική περιοχή κατά τη δημιουργία αυτού του τεχνικού σφάλματος. Επίσης, ένα διαγνωστικό δείγμα που μπορεί να προκληθεί από την απεικόνηση είναι η άκρητη αυξημένη πρόληψη στο εμβαδόν των αναπνευστικών μειών, δηλαδή του διαφράγματος και των μέσων πλεύριων μειών. Αυτό συνήθως δεν αποτελεί μεγάλο κλινικό δίλημα, αλλά διαφορετικό δίλημα. Και αυτό γιατί παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά και παρακολουθώντας πάρα πολύ προσεκτικά την αξιολογική τομογραφία, θα δούμε ότι στα σημεία αυτά τα υπερμεταβολικά δεν έχουμε κάποιο παθολογικό έβριμα, οπότε αποδίδεται στην εργόδη αναπνοή του εξεταζόμενου. Η παρουσία του ουθερού θερμογενετικού λίπους στον θώρακα μπορεί συνήθως δεν αποτελεί πρόβλημα για μας, γιατί έχει κυρίως αφροτερόπευη κατανομή, χαρακτηριστική κατανομή παρασπονδυλικά, κυρίως παρασπονδυλικά. Όμως όταν λαμβάνει εστιακού χαρακτήρα μπορεί να μιμηθεί ένα παθολογικό λεμφαδένα στο μεσοθωράκιο. Ανατρέχοντας όμως στην αυξομική θα δούμε ότι στα σημεία τα υπερμεταβολικά που έχουμε στην πέτα απεικόνηση
δεν υπάρχει κάτι το παθολογικό, υπάρχει μόνο ο λιπόδης ιστός. Όσον αφορά την ΠΕΤ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τον ρόλο που παίζει στην εκτίμηση του μονίδιου όζου και στην ανίχνευση της κακοήθειας, η πολύ ψηλή ευαισθησία, πολύ ψηλή ειδικότητα για την ανίχνευση της κακοήθειας αυτούς τους όζους. Έχει επικρατήσει να λέμε ότι ένα SUV πάνω από τα 2,5 συνήθως αντιστοιχεί σε μία κακοήθεια. Φυσικά τα τελευταία χρόνια εμείς κλάσσιμοι στην κλινική προτιμούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αγγελικές δοσμές του θωρακίου, ήταν το όριό μας, οποιασδήποτε δηλαδή τιμές που υπερβαίνουν τις τιμές των αγγελικών δοσμών του θωρακίου, αυτές και θεωρούμε εμείς παθολογικές. Ασθενείς με πολύ χαμηλή πιθανότητα κακοήθειας με ένα αρνητικό PET σχεδόν εκμηδενίζεται η πιθανότητα να έχουμε μια κακοήθεια στον πνεύμονα. Παρ' όλα αυτά όμως, ασθενείς με υψηλού ρίσκου ασθενείς, δηλαδή μεγαλύτερης ηλικίας, καπνιστές ενδεχομένως, με ένα αρνητικό PET μειώνουμε την πιθανότητα της ύπαρξης κακοήθειας στο 14%, δηλαδή σχεδόν 1,5 ασθενείς στους 10 μπορεί να έχει κακοήθεια παρόλο που έχουμε ένα αρνητικό PET. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι κυρίως περιπτώσεις όγκων που δεν προσλαμβάνουν την 18 FTG. Έχουν δηλαδή τα ψευδώς αρνητικά ευρήματα. Δεν είναι σύνηθοι αυτά τα ευρήματα. Κυρίως αφορούν καρκινοειδή ή καλά διαφορετικά άδωνα καρκινώματα. Πώς ψευδοτεχνικά ευρήματα, όπως είπαμε, έχουμε σε λιμόξεις. Όπως εδώ έχουμε μια ενδυνητική λίμωξη στον δέρμονα ή σε κάποιες φλεγμονές ή κάποια άλλα. Κάποιες καταστάσεις όπου θα έχουμε μια πνευματική εμβολή που μιμείται έναν επιλέον καδένα. Η ιατρογενής μικροεμβολισμός και την διάρκεια της χορήγησης που μιμείται έναν ενδοχνευμονικό όζο, καθώς επίσης και έντονη πραγματοπολικά στοιχεία μετά από την πλευροπεσία με τη χρήση της υπέρληπνης τάλπης. Αυτό είναι εύκολο κάποιος το διακρίνει, βλέποντας την αστυνομική τομογραφία από τα υπέρληπνα υλικά στα αντίστοιχα σημεία της πρόληψης. Και να φράσουμε και στην κοιλιά. Πολύ βασικό είναι να γνωρίσουμε την φυσιολογική καταμομή του ήλιου της FTG στην τάβανα της κοιλιάς για να μπορούμε να ρυθμίσουμε τα όποια πίστος ή τα τεχνικά φάρμακα που μπορούν να προκύψουν. Το ΥΠΑΡ συνήθως δείχνει μια ομοιογενή αυξημένη πρόληψη που σίγουρα υπερβαίνει αυτή του κλίνα. Γενικότερα, μέτρια αυξημένη πρόληψη FTG παρατηρείται στην γαστροσφαγική συμβουλή λόγω της παρουσίας του σφιχτήρα. Μέτρια διάχυτη αυξημένη πρόληψη παρατηρείται στο στόμαχο. Το λεπτότερο παχύ έντερο έχει μια ποικιλομορφία στην πρώτη πρόληψη και η ψευδική του πρόληψη, τη ψευδική καταμονή της FTG. Κυρίως τα αυξημένη πρόληψη έχουμε στο τυφλό και το ανιόν. Ο προκτός μπορεί να εμφανίσει εστιακή αυξημένη πρόληψη φυσιολογικό λόγω της λειτουργίας του σφιχτήρα ή λόγω της παρουσίας κάποιων αερόπνων φιλίων. Λόγω της φυσιολογικής απέκρισης του ρεφαρμάκου από τους νεκρούς, αυτό οδηγεί σε υπερμεταβολικές αιστείες στο νεφρό, στο περιπτωτικό σύστημα, στην πίελο, στους ουρητήρες, στην ορδόχο κύστη. Οι ουρητήρες μπορεί να διαγράφονται όλη την πορεία τους ή μπορεί να ακτινώσονται διατυπωμένοι λόγω του περιστατισμού. Στο παραγωγικό σύστημα της γυναίκας, της γυναίκας ειδικά παραγωγικής ηλικίας, μπορεί να έχουμε αυξημένη προβλήψη στο εγκλημήτριο ή στις οροθήκες, ανάλογα με την φάση του καταμήνου κύκλου στον οποίο βρίσκεται η εξεταζόμενη. Φυσιολογική, συμμετρική, αυξημένη προβλήψη έχουμε στους όρχες και αυτή η προβλήψη αρχίζει και σιγά σιγά μειώνεται προοδευτικά με την παράδοση της ηλικίας. Και να δούμε και τα χαρακτηριστικές εικόνες της φυσιολογικής καταμομής. Βλέπετε εδώ το ύπαρ πόσο σχετικά διάχυτα και αυξημένα προσλαμβάνει την FTG. Βλέπετε σε αυτή την εικόνα την πρόληψη από το έντερο, κυρίως από το εγκάρσιο, αλλά και από το ανιόν. Εδώ έχουμε μια χαρακτηριστική εικόνα που συμβαίνει συχνά στην τεχνητή πρακτική μας από
σε ασθενείς που έχουν χρησιμοποιήσει, έχουν λάβει μετφορμίνη για την ρύθμιση του ζαχάρου τους. Βλέπουμε τον διάχυτο αυξημένο μεταβολισμό κατά μήκος του εταιρικού σωλήνα, τόσο στο καχύ όσο και στο ηλεκτροέντερο. Αυτό είναι ένα διαγνωστικό πρόβλημα για μας. Η σκληροκοδής απόκριση, όπως πίσω γενικά, δημιουργείται με αυξημένη πρόληψη, βλέπετε ότι φαίνεται και στην εξωτερική τομογραφία. Συμπίπτουν αυτά τα δύο ευρήματα. Κάποια άρτηφα που μπορούμε να έχουμε, να συναντήσουμε μέσα από την υποκίνηση από τα στοιχεία του καθετήρα να μας δημιουργήσουν αυτές τις αιστείες υπερδιόρθωσης, όπως λέμε και στα υπόλοιπα υλικά. Τα στέντ που ενδεχομένως έχουν τοποθετηθεί στον πολυεδόχο χώρο ή κάποιες επεμβάσεις που συνοδεύονται από φλεγμονώδεις αντιδραστικές περιοχές μπορούμε να μιμηθούν είτε μια λεφαμενοπάθεια πέρυσι της πορείας του στέντ είτε κάποιων ενδοηπατικών αιστείων παθολογικών. Βλέπουμε την φυσιολογική διάχυτη πρόληψη στο στόμαχο το αριστερά είναι λίγο πιο διακριτό. Αιστείες που αρχίζουν και μας μάλλον αιστείες που κατέβλε είπα που τελεπορήθεια κυρίως είναι όταν έχουμε στο στόμαχο αιστιακές προλήψεις που συνοδεύονται από εικόνα απόφραξης ή στένωσης στην αρχονική. Χαμηλής μεταβολικής θεριότητας κατακολύθηση του στομάχου όπως τα καρκινώματα με κύτταρα δίκαιν στο αλυτήριο του απειλίου, καθώς και τα βλενώδη καρκινώματα προσλαμβάνουν πολύ λίγο την 18η, σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Επίσης, ελαττωμένη πρόληψη έχουμε και στα φτωχά διαφορετημένα διάχυτα καρκινώματα του στομάχου, ενώ αντιθέτως αυξημένη πρόληψη μπορεί να έχουμε στα καλά διαφορετημένα αδροκαρκινώματα λόγω της ανάπτυξης της μάζας της βλάβης. Όσον αφορά το έντερο, ο βαθμός πρόληψης δεν αρκεί από μόνος για να καθορίσει ή να διαγνώσει έναν πολύ προβληματισμό μια κακοήθη αιστεία. Κυρίως οι εστιακές βλάβες είναι αυτές που συνοδεύονται από εστιακές προλήψεις και είναι αυτές που καθίζονται και ύποπτες. Θα πρέπει να διερευνηθούν το μόνος και μικροσκοπικό έλεγχο. Τυματικές προλήψεις στην πορεία του εταιρικού σωλήνα έχουν να κάνουν κυρίως με φλεγμονές, ενώ διάχυτες προλήψεις κατά μήκος του εταιρικού σωλήνα είναι ενδεχομένως και ένα φυσιολογικό pattern της πρόληψης από το εταιρικό σωλήνα του διαφραγμάτου. Η ECP ή η έτερη απεικόνηση μπορεί να μας βοηθήσει στο να διαχωρίσουμε αυτά τα pitfalls στην απεικόνησή μας. Ένα πολύ ενδιαφέρον εδώ περιθετικό. Βλέπετε τις αιστείες που είναι σε συνάφεια με το προσωπικό τείχομα. Θα μπορούσαμε να πει ότι αυτή είναι μια φυσιολογική παραλλαγή της φυσιολογικής πρόληψης του εντέρου. Ωστόσο, πηγαίνοντας στην αξιολογική τομογραφία, θα δούμε την παρουσία εδώ ζώμα των αλλιώσεων κατά μήκος της οπότε κατανομής του μείσμους επιπλέον. Οπότε εδώ μιλάμε για μια εικόνα εμφυτεύσεων, μια εικόνα ο mental cake, όπως χαρακτηριστικά την περιγράφουμε. Η φυσιολογική αυξημένη πρόληψη στις οθήκες μιας γυναίκας ανακαλωνικής ηλικίας ναι, μπορεί να μην είναι ένα διαφορετικό διαγνωστικό πρόβλημα αυτό. Συνήθως όμως, καλό είναι να ζητάμε την γυναικολογική συνεκτίμηση και να συσχετίζουμε πάντα την πρόληψη αυτή με την φάση του καταμήνου κύκλου της εξεταζόμενης. Και επίσης, στην κάτω διαφάνεια, θα δούμε ότι εδώ έχουμε παθολογικούς αντιπυρηλικούς για παθέσεις και μεταβολικούς, αλλά και μια έντονα παθολογική αιστεία στο αρχικό τμήμα του πόδου, σε συνάδεια με τον Πάκλιο της Μήτρας, που επίσης αυτό αποτελεί ένα παθολογικό έρευμα. Απεικόνηση μιας βομοκύλης, βλέπουμε την παθολογική πρόληψη που έχουμε στην πέτρα του κόνηση, στην χιούστη εικόνα επίσης. Αυτή η πρόληψη, αν δεν έλεγε την εξωτερική τομογραφία, θα δούμε ότι είναι το περιεχόμενο της πύλης που δίνει την κατάλληλα από μια εμπειρική έλικα που φυσικά προσλαμβάνει φυσιολογικά το ραδιοφάρμακο.
Ένα challenge διαφορετικό είναι όταν έχουμε να επικοινωνήσουμε έναν ουρολογικό καρκίνο και κυρίως όταν έχουμε να θέλουμε να διερευνήσουμε μια μάζα στο νεφρό. Όπως ξέρουμε, η φυσιολογική απέκτηση του φαρμάκου, όπως είπαμε προηγουμένως, γίνεται μέσα στο νεφρό. Χρήσιμο, δεν ξέρω κατά πόσο είναι δυνατό πάντα, είναι η χορήγηση διουρητικών, έτσι ώστε να προκαλέσουμε μια κένωση των ερυθραδιτεργών ούρων τουλάχιστον από το νεφρό και το περιβαλλοντικό σύστημα, έτσι ώστε με σαφήνεια να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την όποια μάζα μπορούμε να ερευνήσουμε στο νεφρικό παρέχημα. Και επίσης αυτό θα μας βοηθήσει ώστε να μην υποκρύψουν αυτά τα ερυθραδιτεργά ούρα κάποιες μικρές παθολογικές αιστείες, ενδεχομένως κάποιους όπως υποτονιακούς λεφαδένες που βρίσκονται πάντα σε εγκύτητα με τον νεφρό. Η κένωση του νεφρού θα βοηθήσει να αυτές οι παθολογικές αιστείες να αποκαλυφθούν με μεγαλύτερη ευκολία. Έτσι, συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η PET-CT συνδυάζει τις ανατομικές και λειτουργικές πληροφορίες, προάγει την απεικόνηση ιδίως στην ομολογία, την εκτίμηση της νευρολογικής νόσου. Ο απεικονιστής που καλείται να διαγνώσει την PET-CT θα πρέπει να αναγνωρίζει αυτά τα τεχνητά πάντα που περιγράψαμε και να μπορεί να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τα αποφύγουμε στο μέτρο του δυνατού. Οι εξετάσεις της PET-CT πρέπει να πραγματοποιούνται κατόπιν ενός μιας κλινικής πάντα ένδυσης και είναι πάντα σε συσχέτιση με τις λοιπές διαγνωστικές μελέτες ή τον υποαπεικονιστικό έλεγχο που πάντα λειτουργεί βοηθητικά στην διάγνωσή μας. Αυτή η παρουσίαση είχε ως σκοπό να δώσει έμφαση στην αναγνώριση των φυσιολογικών, της φυσιολογικής πρόληψης και της καλοήθους πρόληψης και της μεταβολικής δραστηριότητας που έχουμε στην απεικόνηση της PET-CT, ώστε να μπορούμε να τον διαφοροποιήσουμε από την πρόληψη που έχουμε στις καρκοήθειες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα όποια διαγνωστικά προβλήματα ή τα όποια διαγνωστικά διλήμματα. Για ένα πεπειραμένο διαγνώστη, αυτές οι πολλές τυπικές εμφανίσεις αυτών των τεχνικών σφαλμάτων δεν έχουν τόσο μεγάλη κλινική σημασία. Είδαμε πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε. Όμως, άτυπες εντοπίσεις, άτυπα τέτοια σφάλματα μπορεί να προκαλέσουν με διαγνωστικά προβλήματα ακόμα και σε έμπειρους διαγνώσεις. Για τους άπειρους διαγνώστες είναι πολύ σημαντικό να εξοικειωθούν με την εξέταση. Η τριβή πάντα φέρνει αυτό το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να εξοικειωθούν με την συχνή είτε τυπική είτε άτυπη εμφάνιση αυτών των τεχνικών σφαλμάτων και αυτών των απεικονιστικών διλημάτων. Και πάντα θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ένα χρήσιμο εργαλείο πολλές φορές το ξεχνάμε και το βάζουμε στην άκρη, είναι η μη διορθωμένη απεικόνιση της PET που μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Δημήτρη, εμείς ευχαριστούμε για αυτή την πλούσια γεύση διαγνωστικών πληροφοριών που μας περιέγραψες. Μάλλον άχαρη χρονικά τουλάχιστον. Σπάθεια. Οι δύσκολες είναι αυτές οι ομιλίες, οι πολύ γενικές κατά κάποιο τρόπο και κυρίως για την δεδομένη κάλυψη και του αντικειμένου της συναδέλφου, η οποία δεν είχε τη δυνατότητα να παραστεί. Δεν ξέρω αν υπάρχουν δυνατότητες, αν ο πρόεδρος θέλει κάτι να πει, να προχωρήσουμε στο σχολιασμό από την κυρία Γκαρτζηπαυλίδου. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον ομιλητή πραγματικά για τον άνθρωπο που ανέλαβε να κάνει σήμερα, να παρουσιάσει έτσι ένα θέμα, παρουσιάζοντας και τη φυσιολογική απεικόνηση και τον κίνδυνο των σφαγμάτων. Να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για τη σημερινή πρόσκληση εδώ. Και να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι πραγματικά η ομιλία ανέδειξε αυτή την ανάγκη συνύπαρξης, γιατί φαίνεται πολύ καλά ότι πως μέσα από τα σφάλματα είναι απαραίτητη η γνώση
η προσοχή, αλλά και η συνεργασία, γιατί οι δύο εξετάσεις, η μία ξεκαθαρίζει την άλλη. Απαραίτητη λοιπόν η συνεργασία μας και νομίζω πάνε και πάρα πολύ καλά, διατηρώντας τους διακριτούς μας ρόλους. Συμφωνείτε. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, νομίζω τα κάλυψε όλα, ξέροντας το πρόβλημα και το πιθανή αιτία, για όλα υπάρχει, όπως είπε πολύ σωστά, η λύση, όπως ας πούμε για το θεό λίθος, η επανάληψη, το θερμότερο περιβάλλον, δεν ξέρω αν ακούστηκε, ή ακόμα και η χρήση φαρμάκων, κάποιες πρόσθετες λύσεις που μπορούμε να πάρουμε σε περιοχές που δημιουργούν πρόβλημα, οπότε εκεί παρατηρούμε ότι έχει μια αλλαγή η εικόνα. Έχει καλύψει τόσο καλά το θέμα που νομίζω δεν έχω ιδιαίτερους σχολιασμούς. Να συγχαρώ, να ευχαριστήσω και να πω αυτό, ότι είναι πολύ σημαντική, να μην φανεί σαν δήλωση, αλλά νομίζω σαν πρόταση, η συνεργασία μας, τηρώντας τους διακριτούς μας ρόλους. Ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι για κάτι που από το δικό μου αντικειμένο. Μας έδειξε ένα ωραίο περιστατικό που ήταν το στέντ στα Βολιφόρα, το οποίο φαινόταν να προσλαμβάνει. Δεν προσλαμβάνει προφανώς το μέταλλο. Προσλαμβάνει αυτό που είναι έξω από το μέταλλο. Ή προκαλείται την υπερδιόρθωση του μέταλλου. Όμως το στέντ μπαίνει επειδή υπάρχει κακοήθεια γύρω από το μέταλλο. Άρα γιατί να μην είναι από την κακοήθεια αυτό. Και μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι. Όμως, και μπορεί... έχει σημασία τι λήψη που λέει τη μη διορθωμένη εικόνα, για να δούμε αν όντως προσλαμβάνει λόγω κακοήθειας ή υπερμονητές. Γι' αυτό είχα βάλει και την μη διορθωμένη εικόνα από κάτω, που εκεί δεν είχαμε μια παθολογική πρόθεση. Οπότε εκεί μπορεί να υπάρχει όμως. Θα αποδώσουμε καθαρά στην υπερδιόρθωση τη μεταλλική πρόθεση, του μεταλλικού στέντ. Δεν είναι απαραίτητο λοιπόν ένα τέτοιο κολάγιο καρκίνωμα που δεν είναι και ιδιαίτερα υπεραγγειλούμενο. Και όχι τόσο υπερμεταβολικό. Ναι. Δεν είναι λοιπόν ένδειξη τόσο σημαντική για το PET-CT. Δεν είναι τέτοιο πρόβλημα. Πολλές φορές αντιμετωπίζουμε εμείς. Ειδικά όταν κλεινόμαστε να απαντήσουμε στο αν είναι βαθύ ή όχι. Πολλές φορές ερωτούμαστε γι' αυτό. Δύσκολο να απαντήσει κάποιος. Μόνο από την απεικόνηση ακριβώς. Εκεί έχουμε την κοινωνική συνεκτίμηση, βέβαια, που παίζει πάντα ρόλο. Όμως, σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως είδαμε και στην εικόνα, η μη διορθωμένη εικόνα είναι αυτή που θα μας δώσει την απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις και φυσικά και η χρήση της αξιολογικής ή του μαγνήτη που έχει προηγηθεί ή θα ακολουθήσει. Η συνεκτίμηση λοιπόν είναι αυτών των απεικονιστικών μελετών. Πάντως, είναι ένα από τα θέματα τα οποία μας προκαλούν πρόβλημα. Τα stand γενικότερα. Γιατί γύρω από ένα stand θα έχουμε και μια φλεγμονή, θα έχουμε ένα μισθό, όχι απαραίτητα ιστό νοοπλασία, αλλά μπορεί να είναι ένα ιστό φλεγμονός. Στα αγγεία ναι, αλλά τα Βολιφόρα συνήθως το stand δεν είναι κακό κακοήθεια. Όχι, ενώ ότι το stand μπορεί να προκαλέσει την φλεγμονώδη αντίδραση, η διεργασία της τοποθέτησης του stand. Οπότε εκεί ίσως έχουμε το πρόβλημα εμείς της εκτίμησης. Ακριβώς το μείζον πρόβλημα είναι όχι το να δούμε το κατά πόσο η αξιλένη πρόσληψη οφείλεται στη διόρθωση που κάνει με το CV. Το πρόβλημα είναι αυτό λύνεται εύκολα εξετάσοντας τις εικόνες που προκύπτουν χωρίς, όπως περιέγραψε ο Δημήτρης, σωστά τη διόρθωση εξασθένησης. Το πρόβλημα που υπάρχει διαγνωστικά, το οποίο έμεσα με το πόσο μεγάλη είναι η πρόσληψη ή μικρή μπορείς να το διοικητήσεις, είναι το αν η πρόσληψη οφείλεται σε κάποια αντιδραστική πλεγμονή πέριξ του ΣΤΕΔ ή οφείλεται στην κακοήθεια. Σε αυτό η απάντηση είναι μάλλον κέρμα. Είναι και πολύ χρήσιμο ο απεικονιστής να γνωρίζει το πώς μπαίνει ένα ΣΤΕΔ, το πού περνάει, το πώς τοποθετείται. Γιατί μπορεί να έχουμε σημεία που να είναι οδηγά ώστε να μας βοηθήσει να καταλήξουμε το συμπέρασμα. Το ίδιο συμβαίνει και με επεμβάσεις. Θα πρέπει αυτός που θα διαβάσει την ΠΕΣΕΤΗ να γνωρίζει πάνω κάτω τις βασικά στοιχεία μιας επέμβασης που γίνεται μια θεραπεία. Πώς γίνεται μια θεραπεία, με τι θα γίνεται μια θεραπεία. Νομίζω ότι η επικοινωνία του απεικονιστή με τον κλινικό γιατρό ή αντίστροφα συνεργασία είναι απαραίτητη. Σίγουρα. Γι' αυτό κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση. Ελπίζαμε να καταλάβουν και οι νεαρότεροι, αλλά και εμείς. Δεν ξέρω, το καταφέραμε, αλλά ελπίζω ότι κάτι κάνουμε. Επειδή πολλές φορές έρχονται εξετάσεις με μαγνητική, που η προηγούμενη εξέταση είναι ένα PET-CT.
Και πρέπει κάποιος να πει κάτι όσον αφορά τη μαγνητική, αλλά έχοντας υπόψη το PET-CT. Άρα πρέπει λίγο να καταλαβαίνει τι βλέπει. Σε εσάς πάλι μπορεί να έρθει μαγνητική, όπως έδειξε πολλά παραδείγματα, μέσω της οποίας πρέπει να ξεκαθαρίσεις εσύ αυτό που βλέπεις και ανάβει. Υπάρχει στο μαγνήτη, υπάρχει στο CT τριών φάσεων και γι' αυτό αλληλοεπικαλύπτονται οι ειδικότητες και οι γνώσεις. Είναι ένα πινκόν, είναι ένα πινκόν πληροφοριών. Ένα πινκόν. Είναι μια χείδρια πληροφορία η οποία πρέπει... Δεν παίζεται με ένα. Δεν παίζεται με ένα σίγουρα. Τους θα είμαστε τόσο γρήγορος που δεν καταφέρνεις. Ναι, ναι, δύσκολο, δύσκολο. Δύσκολο. Τον ίδιο τρόπο και δράτωμε της ευκαιρίας, επειδή σήμερα κάναμε σήμερα με τον κύριο Ιακώβου και το εργαστήριο του, την πρώτη περίπτωση του σχεδιασμού για, για ραδιοεμβολισμό, είναι το άλλο μεγάλο πεδίο συνεργασίας των δύο ειδικοτήτων, μαζί με, με τους συναδέλφους ακτινοφυσικούς, που είναι πολύ σημαντική η συμβολή τους. Και να, εδώ, ας πούμε, έχουμε τρεις διαφορετικές επιστημονικές ειδικότητες, για να έχουμε ένα κοινό αποτέλεσμα. Και φυσικά πάντα σε συνεργασία με τον κλινικό γιατρό, γιατί κάποιος το στέλνει τον ασθενή, κάποιος περιμένει μια απάντηση από εσάς, από εμάς, που να καταλάβει και τι ακριβώς είναι αυτό που συμβαίνει. Είτε αυτός είναι ογκολόγος, είτε είναι υπατολόγος, είτε είναι οτιδήποτε, χειρουργός κτλ. Οπότε και εγώ με τη σειρά μου να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω. Αυτό που το λες λίγο να πω στο τέλος είναι ότι εμείς στην σημερινή ομιλία εστιάσαμε κυρίως στην απεικόνηση στην εμβολιολογική μέσω της FTG. Έτσι. Ζούμε την εποχή της ανάπτυξης των γραμμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε ότι τα άλλα φάρμακα που χρησιμοποιούμε στην ΕΠΕΤ έχουν εντελώς διαφορετικά πίστες, αλλά άφηξαν ενδεχομένως. Γι' αυτό και στη σύνοψη που είχαμε στην τελευταία διαβάνεια είπαμε ότι όσο έμπειρος ήταν κάποιος, η συνοχή, η κρυβή με την εξέταση, αλλά όσο και άτομο κάποιο, αν δεν εκπαιδευτεί σωστά, αν δεν έχει μια συνεχόμενη εκπαίδευση, γιατί έχονται συνέχεια κάποια πράγματα, δεν μπορεί να παραμείνει. Δεν μπορεί να μιλάμε δηλαδή για μια απεικόνηση με πίεση μέγια για την προστάτη και να πρέπει να έχουν κάτω ή προμεταβολικά ιδρύματα. Και δεν παρακολουθούν τον μεταβολισμό. Έτσι. Δυστυχώς, για μένα μου έχουν έρθει τέτοια πρόσφατα. Είναι πρόβλημα γενικά για την ειδικότητα και αυτό είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και σαν ειδικότητες. Γιατί η αγορά, είτε μιλάμε για το δημόσιο είτε μιλάμε για το ιδιωτικό τομέα, αναπτύσσεται ραγδαία. Έτσι. Δεν έχουμε παραγωγή ανθρώπων που μπορούν να καλύψουν αυτή την ραγδαία εξέλιξη των πραγμάτων. Πιστεύω ότι πρέπει να χτίσουμε πάνω από το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε, να προσελκύσουμε τον κόσμο που θέλει να εκπαιδευτεί, θέλει να ακολουθήσει και τα δύο αντικείμενα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αντικείμενα. Η θεραπεία που βλέπουμε στο δικό μας το κομμάτι μπαίνει πολύ ενδεικτικό ρυθμό και πολύ έντονο τα τελευταία χρόνια και τα επόμενα χρόνια θα γίνει, πιστεύω, ένας μικρός χαμός. Είναι αντικείμενα που ίσως είναι ελκυστικά να προσελκύσουμε ανθρώπους που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το αντικείμενο. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ την πρώτη για την αφορά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση από το κρατήριο ή κάποιο σχόλιο, κρύβω τον συνάδελφο, είτε. Μία ερώτηση, κύριε Ζαφνιωτέ, επιτρέπεστε. Ασφαλώ, ασφαλώ. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Ακούσα συγκαρόμπροκα για την παρουσίαση σα. Τι ακριβώ είπατε για του βενώντε όγκου και εάν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα στην διαγνωστική προσπέλαση των επιτέλειων από βενώντε όγκου. Είναι χαμηλή μεταβολική θηριότητα όγκια. Τη δεν προλαμβάνουν εντόνω τα καρδιοφάρμακα. Το ότι είναι FTG πιο συγκεκριμένα. Κυρίω ακόμα και η μετάσταση δεν είναι τόσο η προμεταβολικά έντονη προμεταβολική. Οπότε εκεί ίσω έχουμε το γνωστικό πρόβλημα. Από αυτή που δεν θα προσλάβει το καρδιοφάρμακο, δεν θα μπορούμε να το εμεί να το επικοινωνήσουμε. Αυτό ήταν το που σημειώσαμε. Διαφάρμακα. Είπατε πριν ότι μπορεί να μην μπορούμε να απεικονίσουμε την πρόσληψη σε μικρές βλάβες. Έχετε κάποιο κατόχο? Στα σύντομα μηχανήματα, αυτό το κατόχο ορίζεται περίπου τα 6 με 8 χιλιοστά. Στα σύντομα μηχανήματα, έτσι, των τελευταίων 52 δεκαετίας, να το ορίσουμε και χρονικά. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο? Δεν έχω πριν να ευχαριστήσω τον κύριο μας, τον κύριο Ρόβια, την κυρία Τσιμπομπλίδου για τα σχόλιά της
αλλά και τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση. Προφανώς το συμπέρασμα του κύριου Διακόμου, η συνεργασία των ποιμάτων μας είναι παραγωγική και προσέγγιση του κύριου Βαζιδάκη και τα νέα πεδία συνεργασίας. Επομένως, ήταν νομίζω κάτι πολύ χρήσιμο, ένας πολύ χρήσιμο πρόγραμμα για όλους μας, μάθαμε. Να σας ευχαριστούμε όλους ακόμη για την παρουσία σας και για μια ακόμα φορά τους συναδέλφους του κρατικού σπέρνου. Σας ευχαριστούμε πολύ.